Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των καταδικαστέντων της Χρυσής Αυγής και στη συνέχεια το δικαστήριο θα αποφασίσει επί των αναστολών. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε από την πολιτική αγωγή και τα κόμματα η πρόταση της εισαγγελέως να χορηγηθεί αναστολή σε όλους τους καταδικαστέντες εκτός από τον Ρουπακιά. Σύμφωνα με το σκεπτικό της, δεν είναι ύποπτη φυγής ή τέλεσης νέων αδικημάτων, προτείνοντας μόνο περιοριστικούς όρους και όχι φυλακή. Την ίδια ώρα, εξώδικο προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας απέστειλε ο Γιάννης Λαγός και προέβη παράλληλα σε αγωγές εναντίον μέσων ενημέρωσης, μιλώντας για σκευωρία. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίτ Σασόλη, ανακοίνωσε ότι οι ελληνικές αρχές έστειλαν το αίτημα για την άρση ασυλίας του Λαγού. Πρόταση σοκ από την εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής Αυγής για χορήγηση αναστολή σε όλους τους καταδικαστέντες πλην του Γιώργου Ρουπακιά. Η πρότασή της είναι να μην πάει στη φυλακή κανείς άλλος από τους καταδικασμένους για την εγκληματική οργάνωση, ούτε καν το διευθυντήριό της, αλλά να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Το σκεπτικό της πρότασης της στηρίζεται στο ότι έχουν μόνιμη και γνωστή διαμονή, ενώ σε όσους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι τους στήρισαν, δεν είναι ύποπτοι φυγής και περιμένουν τη δίκαιη, όπως είπε, κρίση του δικαστηρίου. Εμφανίζονται δε το τελευταίο διάστημα, είπε, αναφέροντας και τα ονόματά τους. Επίσης, η εισαγγελέας τόνισε πως από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε πως είναι πιθανή διάπραξη νέων αδικημάτων. Η πλειονότητά τους έχει λευκά ποινικά μητρώα και πολλοί έχουν παραμείνει σε καταστήματα κράτησης, εξαντλώντας το ανώτατο όριο. Ενώ, όπως τόνισε, η εφημερίδα και τα γραφεία της Χρυσής Αυγής έχουν κλείσει και επομένως δεν εμφανίζει πολιτικό λόγο. Η εισαγγελική πρόταση για χορήγηση αναστολής σε όλους τους καταδικαστέντες πλην Ρουπακιά προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της πολιτικής αγωγής. Η πρόταση της κυρίας εισαγγελέως περί του να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ασκηθισόμενη έφεση των κατηγορουμένων έχει την ίδια βαρύτητα με την πρότασή της περί αθωότητος των κατηγορουμένων και περί μη υπάρξεως εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Είναι βέβαιο ότι το δικαστήριο, όπως απέφυγε να κάνει το λάθος και να αθωώσει τους κατηγορουμένους ακούγοντας την εισαγγελέα, έτσι δεν θα το κάνει και τώρα για να παράσχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Υπάρχει κάτι σάπιο μέσα στην εισαγγελία αυτής της χώρας όταν η εισαγγελική λειτουργός λέει ψέματα ενώπιον ενός δικαστηρίου ότι ο Λαγός δεν παραβίασε τους περιοριστικούς όρους. Κάτι το οποίο είναι ευρύτατα γνωστό. Και από τα κόμματα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για την εισαγγελική πρόταση. Η πρόταση καθ' αυτή, όπως και η ίδια η εισαγγελέα, αμαυρώνουν τη δικαστική εξουσία και ναρκοθετούν τη δημοκρατία. Η πρόταση αποτελεί μνημείο χυδαιότητας απέναντι στα εκατοντάδες θύματα της Χρυσής Αυγής, καθώς αναμασά όλα τα νομικά και τα πολιτικά επιχειρήματα των χρυσαυγητών. Τους Ναζί, όπως και την εισαγγελέα, που όχι απλά ξεπλένει, αλλά αθωώνει τους Ναζί, θα τους καταπιούν οι αντιφασιστές. Αγώνες για δημοκρατία. Με σεβασμό στη δικαιοσύνη, μία λέξη για την εισήγηση της εισαγγελέως. Κρίμα. Παράλογη και εξοργιστική η εισαγγελική πρόταση. Η κυρία εισαγγελέας από την πρώτη στιγμή φαίνεται να έχει ταυτιστεί με την υπερασπιστική γραμμή των χρυσαυγητών. Ούτε εγκληματική οργάνωση είδε, ούτε δολοφονικές επιθέσεις, ούτε οργανωμένη εγκληματική και δολοφονική δράση, παρά μονάχα μεμονωμένα περιστατικά. Στις 10 το πρωί της Τρίτης θα συνεχιστούν οι δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης των καταδικαστέντων, ώστε το δικαστήριο να αποφασίσει για το ποιοι θα εκτίσουν την ποινή τους και ποιοι θα παραμείνουν ελεύθεροι έπειτα από την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων της υπεράσπισης. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Η Τουρκία χοντρένει, όπως φαίνεται, το παιχνίδι, συνεχίζοντας τη στρατηγική αυθαιρεσιών και παράνομων διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο χάρτης που διευρύνει την τουρκική περιοχή δικαιοδοσίας για έρευνα και διάσωση ενσωματώνει ουσιαστικά αυτό που αποκαλούν γαλάζια πατρίδα οι Τούρκοι, γκριζάροντας το Μισό Αιγαίο. Έντονη ήταν η ελληνική αντίδραση, με το Υπουργείο Εξωτερικών να μιλά για παράνομες ενέργειες που έχουν πολιτικά κίνητρα και θέτουν όμως σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σαφής καταδίκη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για μια ακόμη προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων από την Τουρκία που θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Την ίδια ώρα το Roots Race, πλέει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έφτασε πολύ κοντά στο Καστελόριζο, ενώ η Άγκυρα προανήγγειλε την αποστολή και γεωτρύπανου σειρά διπλωματικών πρωτοβουλειών. Αναλαμβάνει η χώρα μας αποστέλλοντας και επιστολές σε ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες.
Κλιμακώνοντας τις προκλήσεις της αλλά και την αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Τουρκία ανακοίνωσε την υπερψήφιση νόμου με τον οποίο διευρύνει την περιοχή ευθύνης της για έρευνα και διάσωση, ενσωματώνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ το Μισό Αιγαίο μαζί με τα νησιά μας. Μάλιστα, ο Υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας ανήρτησε σχετικό χάρτη, στον οποίο έχει μαρκαριστεί το Μισό Αιγαίο και όλη η περιοχή από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο. Η Άγκυρα, με νέα κίνηση που έρχεται να προσθεθεί στις αλλεπάλληλες προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος, προχώρησε μονομερώς και αυθαίρετα στον επαναπροσδιορισμό των ορίων της περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται στη δικαιοδοσία της. Η απόφαση αυτή είναι προδήλως παράνομη, καθώς επικαλύπτει περιοχές που ανήκουν όχι μόνο στην ελληνική δικαιοδοσία, αλλά και στην ελληνική κυριαρχία. Δεν στηρίζεται σε επιχειρησιακά κριτήρια. Δεν εξυπηρετεί σκοπούς ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής. Προσκρούει με τοπικά στη διεθνή νομιμότητα και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Η χώρα μας, για να αποκρούσει αποτελεσματικά αυτή τη νέα πρόκληση της Τουρκίας, οφείλει έμπρακτα να ανταποκριθεί με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο στην υποχρέωσή της να ερευνά και να διασώζει ζωές που κινδυνεύουν στο θαλάσσιο χώρο της ελληνικής επικράτειας και να σταματήσει τα κακόγουστα παιχνίδια για το αν στη θάλασσα υπάρχουν σύνορα ή όχι. Και ενώ το Roots Race εξακολουθεί να κινείται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, πλησιάζοντας πολύ κοντά στο Καστελόριζο, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντορμές προαναγγέλει και αποστολή γεωτρύπανου για να ξεκινήσει εργασίες κοντά στο ακριτικό μας νησί, εφόσον εντοπιστούν κοιτάσματα φυσικού αερίου, αλλά και την επιστροφή του Γιαβούζ, όπως είπε, όταν ολοκληρώσει τη συντήρησή του. Οι μελέτες μας εκεί συνεχίζονται. Έχουμε ήδη κάνει 8. Πρώτα ακτινογραφήσαμε την περιοχή και θα συνεχίσουμε με γεωτρήσεις. Πραγματοποιούμε σεισμικές έρευνες σε περιοχές που παρατηρούμε ροή αερίου. Κάναμε τέτοιες έρευνες στην περιοχή του ΚΑΣ. Θα αξιολογήσουμε τα ευρήματα και αν δούμε προοπτική, θα στείλουμε γεωτρύπανο για να ξεκινήσουμε γεωτρήσεις. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσει πολύ προσεκτικά η Τουρκία, στο πλέγμα όλων των αποφάσεων και της Ευρώπης, αλλά και όσων έχουμε εμείς πει κάθε φορά και δεν θα ζητάσουμε να επαναλαμβάνουμε. Δηλαδή, θα προασπίσουμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οι τελευταίες εξελίξεις με την πορεία του Roots Race πλησίων του Καστελόριζου αλλά και με τον πρόσφατο νόμο της Τουρκικής Βουλής για την επέκταση του χώρου έρευνας και διάσωσης που διχοτομεί το Αιγαίο συνιστούν αναβάθμιση της επιθετικότητας της τουρκικής κυβέρνησης. Είναι έτοιμη να επέμβει αν αμφισβητηθεί η ελληνική κυριαρχία. Έχει κάνει διεθνές το θέμα. Έχει πετύχει διαδοχικές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι πλησιάζουμε προς τις κυρώσεις εφόσον ο Ερντογάν συνεχίσει την ίδια πορεία. Όταν λοιπόν ο Ερντογάν δεν υπολογίζει τις απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέτε να υπολογίζει από εμάς. Ως κακή έκπληξη που προκαλεί απογοήτευση στο Βερολίνο, περιέγραψε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας την τουρκική απόφαση να σταλεί το Roots Race σε απόσταση αναπνοής από το Καστελόριζο. Με διαφορά λίγων ψήφων, νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων αναδείχθηκε ο Ερσίν Τατάρ, που επικράτησε στο δεύτερο γύρο των εκλογών στα κατεχόμενα. Κάθε λόγο να πανηγυρίζει για τον εκλεκτό του είχε ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τον συνεχάρει με αναφορές μάλιστα στη λύση του Κυπριακού αλλά και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Ο Κύπριος Πρόεδρος Αναστασιάδης συνεχάρει τον νικητή και του ζήτησε να έχουν άμεσα την πρώτη του επαφή. Ο εκλεκτός του Ταγίπ Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ, αναδείχθηκε νέος ηγέτης στα κατεχόμενα, επικρατώντας με ποσοστό 51,74% στον δεύτερο γύρο των εκλογών έναντι 48,26% του Μουσταφά Ακιντζή. Αμέσως στήθηκαν πανηγύρια, με εκατοντάδες υποστηρικτές του να ανεμίζουν σημαίες του ψευδοκράτους και της Τουρκίας. Beni bu akşam Cumhurbaşkanı seçmişti. Hiçbir zaman seçim malzemesi yapmak için aravatan Türkiye'ye laf uzatanlara reddediyoruz, kınıyoruz. Ο Τατάρ στις πρώτες του κουβέντες δήλωσε έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, αρκεί, όπως είπε, Αθήνα και Λευκοσία να δεχθούν την πραγματικότητα. Ο Ερντογάν επικοινώνησε μαζί του και τον συνεχάρει με αναφορές στο Κυπριακό αλλά και τις έρευνες υδρογονανθράκων. İşbirliğimizi aynı kararlılıkla sürdüreceğimize inanıyorum. İhtiyaç duyacağınız desteği sağlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Malum Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik gayretlerini seçimlerin ardından yeniden başlatmayı öngörüyor. İlk fırsatta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak önümüzdeki dönemde Kıbrıs meselesine dair
izleyeceğimiz yol haritasını ele almalıyız. Sizi bir kez daha tebrik ediyor. Μετά από μια εκλογική αναμέτρηση, κανείς πρέπει να κοιτάζει μπροστά και όχι πίσω. Επομένως, ο ηγέτης που εξέλεξαν οι Τουρκοκύπροι, ελπίζουμε να προσέλθει στο τραπέζι της συζήτησης. Υπενθυμίζω τη δήλωση του κυρίου Νίκου Αναστασιάδη, του Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας, εχθές, προκειμένου να συμβάλλει και αυτό στην επανένωση του νησιού. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η προσήλωσή μας σε δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του πλαισίου Γκουτέρες πρέπει να παραμείνει αταλάντευτη. Οι προοδευτικές δυνάμεις της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για επανένωση του νησιού. Ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, επικοινώνησε με τον Ερσίν Τατάρ για να εκφράσει τις ευχές του, ενώ του πρότεινε να συναντηθούν το ταχύτερο δυνατόν για μια πρώτη γνωριμία και επαφή, κάτι που ο Τατάρ απεδέχθη και ενημερώθηκε γι' αυτό η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που ανέλαβε να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις προς αυτό το σκοπό στο οίκημα των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία. Στη συνέχεια, ο Νίκος Αναστασιάδης επικοινώνησε με τον απερχόμενο Μουσταφά Ακιντζή, τον οποίο ευχαρίστησε για τη μέχρι τώρα συνεργασία που είχαν, ενώ εκείνος δήλωσε ότι πάντοτε θα είναι διαθέσιμος στις προσπάθειες για λύση στο Κυπριακό, την επικράτηση της ειρήνης και της σταθερότητα. Ο διεθνολόγος ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος είναι στη σύνδεσή μας μέσω Skype. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλησπέρα. Κόπηκε η γραμμή. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι για να δούμε ακριβώς τι γίνεται με το ζήτημα της Τουρκίας, τι σηματοδοτεί ουσιαστικά αυτή η διεύρυνση της περιοχής δικαιοδοσίας για έρευνα και διάσωση της Τουρκίας. Να προχωρήσουμε παρακάτω και θα επιστρέψουμε και πάλι με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Σταθερά πάνω από τα 400 είναι τα κρούσματα στην Ελλάδα, με την Αττική να έχει και πάλι την πρωτιά, με 175 μολύνσεις σε κατάσταση συναγερμού. Βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο των Δήμων Νεάπολης Σικαιών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους τοπικούς εκεί αξιωματούχους. Ανησυχία επικρατεί για Ελασσόνα και Σέρες, ενώ Μητροπολίτες σε Κοζάνη και Κέρκυρα ψηφούν τα περιοριστικά μέτρα ακραία φαινόμενα συνωστισμού. Παρατηρήθηκαν σήμερα στο κέντρο ασύλου, αλλά και χθες το βράδυ στο Γκάζι και το Περιστέρι. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 438 νέες μολύνσεις, ενώ 11 ασθενείς κατέληξαν τις τελευταίες 24 ώρες. Στο επίκεντρο παραμένει η Αττική με 175 κρούσματα, ενώ ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τη Θεσσαλονίκη με 49 μολύνσεις και τις Σέρες με 28 θετικούς. 84 είναι πλέον οι διασωληνωμένοι ασθενείς. Καμπανάκι έκρουσε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας κατά την τακτική σύσκεψη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμπρωτεύουσα και την αυξητική πορεία που παρουσιάζει εκεί η επιδημία. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε για το θέμα τηλεδιάσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιζικώστα και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, προκειμένου να συζητηθεί η εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων. Στον Δήμο Νεάπολης Σικαιών έκλεισαν γυμναστήρια, γήπεδα, κέντρα πολιτισμού αλλά και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, καθώς εντοπίστηκαν θετικοί στον ιό δεκάδες μαθητές, αθλητές αλλά και εργαζόμενοι του Δήμου. Ξεφυτρώνουν κρούσμα σε όλα τα σημεία του Δήμου. Έχουμε αρκετά κρούσματα σε μικρά παιδιά, σε δημοτικά σχολεία, σε γυμνάσια, σε λύκεια. Είχαμε ομαδικά κρούσματα σε περιπτώσεις αθλητικών συλλόγων και έχουμε κρούσματα σε υπηρεσίες του Δήμου. Υπάρχει μια έξαρση λόγω των δύο συλλόγων, Taekwondo και Τσούντο. Έχουμε επιβεβαιωμένα 19 κρούσματα. Εγκαταστάθηκαν δύο εξωτερικές μονάδες του ΕΟΔΗ στον Δήμο για τη διενέργεια των προληπτικών τεστ, ενώ απολύμανση γίνεται σε όλους τους χώρους. Πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Μόλις μας ενημέρωσε η διευθύντρια του σχολείου ότι είχαμε ένα παιδάκι και σήμερα βρέθηκε δεύτερο παιδάκι και έκλεισε η πρώτη δημοτικού. Είναι η πρώτη φορά από χθες που πραγματικά φοβάμαι. Έπρεπε να το γνωρίζουμε για να είναι δική μας η απόφαση, αν θα φέρουμε το παιδί ή όχι από τη στιγμή που δεν το κλείνουν. Συναγερμός όμως έχει σημάνει και στην Ελασσόνα μετά τα κρούσματα που παρουσιάστηκαν σε γυμναστήριο και σχολεία. Είναι αθλήτριες κυρίως της ομάδας βόλεϊ του Γυμναστικού Συλλόγου Ελασσόνας, ο προπονητής τους αλλά και ο προπονητής της Ακαδημίας του Μπάσκετ. Περισσότερα από 300 άτομα βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας. Πλέον είμαστε σε κλείσιμο τμήματων, 4 τμήματων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας, του Σαρανταπόρου και ενός τμήματος στον Ευαγγελισμό. Περαιτέρω έκλεισαν 5 τμήματα στο Γενικό
Λύκειο Ελασσόνας και δύο τμήματα στο Γυμνάσιο Ελασσόνας. Και την ώρα που μία κηδεία στην Πρέβεζα αποδείχτηκε αιστεία μετάδοσης του ιού, στην Κοζάνη, στην εκκλησία της πόλης, παραβρέθηκαν περισσότεροι πιστοί από το όριο, αψηφώντας τον ιό και την κυβερνητική οδηγία. Όποιοι λοιπόν αμφιβάλλουν και όποιες ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, να μην έρχονται. Να μην πλησιάζουν. Στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου δεν υπάρχει ιός. Σαφώς και με τη Θεία Μετάληψη μεταδίδουν σήματα. Και δεν είναι μόνο η Θεία Μετάληψη. Είναι ο ιερέας από πάνω, ο οποίος δεν φοράει μάσκα. Ο ιερέας δεν ξέρουμε τι πρόβλημα έχει. Υπάρχει, ναι, όλο το περιβάλλον. Υπάρχει το πανί από κάτω, το οποίο σκουπιζόμαστε. Παράλληλα, στην Κέρκυρα το δικαστήριο διέκοψε την δίκη για τον Μητροπολίτη Νεκτάριο και αποφάσισε την συνέχιση την Τετάρτη, με την απόφαση να εκκρεμεί και για τις δύο κατηγορίες περί παραβίασης των μέτρων για τον κορονοϊό και την εισαγγελέα να προτείνει απαλλαγή και έλλειψη δόλου. Καθήκον μου έκανε σαν επίσκοπος, σαν Μητροπολίτης που είμαι υπεύθυνος για όλους τους ανθρώπους και για αυτόν τον λόγο. Σήμερα ψήρωμαι στα δικαστήρια και βεβαίως εγώ αφίεμαι. Έντονο συνωστισμό και τεράστια ουρά σχηματίστηκε έξω από την υπηρεσία ασύλου στη Λεωφόρο Κατεχάκη. Είναι ενδεικτικό ότι η ουρά έφτανε μέχρι και τη Λεωφόρο Μεσογείων. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που συνωστίζονται στην υπηρεσία ασύλου πάνε εκεί για δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να τα αναζητήσουν διαδικτυακά, ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται καν η φυσική του παρουσία. Του το εξηγούμε κάθε φορά. Κάνουμε συνεχείες εκκλήσεις σε όλες τις γλώσσες. Άρα προσπαθούμε να περιορίσουμε τη φυσική τους παρουσία εκεί. Προφανώς χρειάζεται κάποιο χρόνο. Τι και αν τα κρούσματα παρουσιάζουν ανησυχητικά αυξητική τάση στη χώρα μας. Μερικοί πολίτες δεν δείχνουν να το καταλαβαίνουν, με τελευταία παραδείγματα σε μπαρ στον Γκάζι, σε γήπεδο στο Περιστέριο που είχαν στήσει ένα αυτοσχέδιο γλέντι, αλλά και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα ελληνοτουρκικά. Βλέπουμε και πάλι τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, το διεθνολόγο. Μας ακούει νομίζω τώρα κιόλας. Καλησπέρα κύριε Δεσποτόπουλο. Σας ακούω, καλησπέρα. Καταρχάς θα ήθελα να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε σε τι αποσκοπεί αυτή η κίνηση της Τουρκίας με αυτό το νέο νόμο, τον οποίο μάλιστα διατυμπανίζουν Τούρκοι αξιωματούχοι, για την διεύρυνση της περιοχής δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης και τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό για την επόμενη μέρα για εμάς, κύριε Δεσποτόπουλο. Λοιπόν, από το 1988 είχε βγάλει μια εσωτερική νομοθεσία η Τουρκία, διεκδικώντας περιοχές ελληνικής ευθύνης στο Αιγαίο ως τουρκικής δικαιοδοσίας σε θέματα έρευνας και διάσωσης. Mm-hmm. Να θυμίσουμε εδώ στους τηλεθεατές ότι η ιστορία στα Ίμια ξεκίνησε ακριβώς από μια τέτοιου είδους επιχείρηση. Επιχείρηση δηλαδή διάσωσης ενός εμπορικού πλοίου. Μάλιστα. Τι κάνει λοιπόν τώρα η Τουρκία? Τους χάρτες που έχει για τη γαλάζια πατρίδα, για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, έβγαλε και έναν χάρτη όπου τώρα πια περιλαμβάνει και τις δικαιοδοσίες για την έρευνα και τη διάσωση. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν να ολοκληρώσει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Και πατά στο δεν χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, έτσι, για να το καταλάβουμε. Πατά ουσιαστικά στο χάρτη αυτών που έχουμε δει πίσω από τον Ερντογάν αρκετές φορές. Ακριβώς, ακριβώς. Και έρχεται μάλιστα να επεκτείνει τα όρια της, όχι βέβαια της τουρκικής δικαιοδοσίας στην πραγματικότητα, αλλά κατά τα μυαλά των Τούρκων, mm-hmm. κατά τον παραλογισμό των Τούρκων, έρχεται να συμπεριλάβει και το κομμάτι του τουρκολιβικού μνημονίου. Είναι προφανώς άλλη μία πρόκληση και είναι πολύ σοβαρή πρόκληση, γιατί δείχνει ότι οι Τούρκοι φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να τραβήξουν τα πράγματα στα άκρα. Mm-hmm. Οι χάρτες αυτοί είναι προάγγελος έντασης. Ακριβώς. Διότι σκεφτείτε ότι στους χάρτες αυτούς για πρώτη φορά δεν αποτυπώνεται ούτε καν η κυριαρχία. Δεν αποτυπώνονται δηλαδή καν ούτε τα έξι ναυτικά μίλια γύρω από τα νησιά μας. Είναι ό,τι πιο προκλητικό σε επίπεδο εικόνας έχουμε δει μέχρι σήμερα από την τουρκική πλευρά. Και είναι σημαντικό αυτό που μας είπατε, ότι μπορεί να αποτελέσει, όχι μπορεί, είναι βέβαιο ότι επιχειρούν να αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης και ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο, γιατί είναι πιθανό και αυτό, έτσι όπως διαμορφώνεται το πλαίσιο των τουρκικών προκλήσεων. Και δεν ξέρουμε τι θα δούμε αύριο μεθαύριο, όταν θα χρειαστεί η διάσωση μιας κάποιας ανθρώπινης ζωής ή ορισμένων ανθρώπων που κινδυνεύουν, τι θα συμβεί και τι θα δούμε πάλι απέναντί μας, να θυμίσουμε το περιστατικό που είχαμε πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
Έχουμε πολλά περιστατικά, αλλά να σας πω και το εξής. Υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος η Τουρκία να προχωρήσει σε μία προβοκάτσια. Mm-hmm. Αν δηλαδή η Τουρκία έχει αποφασίσει το διάστημα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, που θα έχει τέλος πάντων οργανωθεί μία νέα, θα έχει αναλάβει μία νέα ηγεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα έχει επανεκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ, είτε θα έχει επανεκλεγεί ο κύριος Μπάιντεν, θα έχουμε μία μεταβατική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ξεκινάει η περίοδος αυτή από την... Μη ακούτε? Εμείς σας ακούμε, εσείς ενδεχομένως δεν μας ακούτε, αλλά... Δεν ξέρω αν με ακούτε, έχω χάσει τον ήχο. Συνεχίστε, θα το αποκαταστήσουμε και πάλι. Δεν μας ακούει. Μπορείτε να με ξανακαλέσετε, γιατί κόπηκε η γραμμή, δεν ξέρω αν μπορείτε να με ακούσετε. Λοιπόν, μπορούμε να τον καλέσουμε άμεσα τον κύριο Δεσποτόπουλο, για να περιμένουμε. Πολύ ωραία. Άρα θα τον καλέσουμε, γιατί είναι πραγματικά σημαντικό αυτό που μας λέει για το τι γίνεται και πόσο επικίνδυνο είναι αυτή την στιγμή. Μας ακούει τώρα? Όχι ακόμη. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η επέκταση από τουρκικής πλευράς, μόνο μερός, της δικαιοδοσίας για έρευνα και διάσωση, και τι θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβεί στην περίπτωση που χρειαστεί πραγματικά η συνδρομή των ελληνικών δυνάμεων. Κύριε Δεσποτόπουλε, μπορείτε να συνεχίσετε. Εμείς σας ακούγαμε κανονικά. Α, συγγνώμη, δεν μπορούσα να σας ακούσω. Το κατάλαβα και ζητώ συγγνώμη για το μικρό τεχνικό πρόβλημα. Συνεχίστε. Όχι, αλλήμωνο. Έλεγα λοιπόν ότι αν οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει να αξιοποιήσουν το διάστημα που θα υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υπάρχει μια απερχόμενη διοίκηση αυτή του Τραμπ, αν χάσει εκλογές, mm-hmm. αν έχουν αποφασίσει να οδηγήσουν τα πράγματα σε ένταση, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και το να υπάρξει μια προβοκάτσια εκ μέρους της τουρκικής πλευράς, mm-hmm. ακριβώς τα όρια που φάνηκαν σε αυτόν τον χάρτη, και να υπάρξει εκεί παρέμβαση και να έρθει σε ένα μεγάλο δίλημα αντιμέτωπη, να έρθει η αντιμέτωπη ελληνική ηγεσία σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα, πώς θα αντιδράσει στην περίπτωση αυτή. Βεβαίως. Θα πρέπει λοιπόν, εκτιμώ ότι να έχουμε ατσάλινα νεύρα. Πολύ σωστά για μένα δεν παρασύρεται η ελληνική κυβέρνηση από τους λιονταρισμούς των Τούρκων και από την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένταση στην περιοχή, και με υπομονή. Πατριωτικό καθήκον μας τώρα είναι να υπερισχύσει η λογική και όχι το συναίσθημα, και να κάνουμε υπομονή μέχρι τον Ιανουάριο που θα έχουν διαμορφωθεί διαφορετικές συνθήκες. Αυτή τη φωνή της λογικής που περιγράφεται, νομίζω, και της ηρεμίας θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δεσποτόπουλε, τώρα για το Roots Race, γιατί είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι. Και ακούσαμε σήμερα Τούρκους αξιωματούχους να προαναγγέλουν, από τη στιγμή που βρεθούν υδρογονάνθρακες, να προαναγγέλουν την αποστολή. Και πάλι δεν μας ακούει ο κύριος Δεσποτόπουλος. Ναι. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε, γιατί τον ταλαιπωρούμε κιόλας τον άνθρωπο. Ας προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω, κυρίες και κύριοι, αφού τον ευχαριστήσουμε. Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι, επισήμανε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να επιστρέψουμε και πάλι στα της πανδημίας, ο οποίος βρέθηκε στα εγκαίνια 50 κλινών μεθ στο νοσοκομείο Σωτηρία. Το παρόν έδωσαν και ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και εκπρόσωποι των κομμάτων. Το έργο που ολοκληρώθηκε και μέσα σε μόλις 2 μήνες αποτελεί δωρεά της Βουλής των Ελλήνων. 50 επιπλέον κλίνες μεθ εγκαινιάστηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νέο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Θώρακος και Νοσημάτων Σωτηρία. Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι, και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εάν δεν προσέξουμε όλοι, το σύστημα υγείας θα δεχθεί μεγαλύτερες πιέσεις, και φυσικά είναι μια μεγάλη ανακούφιση για όλους μας ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε σημαντικά αυξημένο αριθμό εντατικών κρεβατιών, τα οποία σε πρώτη φάση θα τεθούν στη μάχη αντιμετώπισης του COVID, και βέβαια όταν τελειώσουμε πια με τον COVID θα είναι στη διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το χρέος μας είναι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Να πω ότι μας δίνεται και εμάς μια ανάσα, γιατί όταν υπάρχει ασθενής που δεν έχουμε κρεβάτι να τον βάλουμε, είναι ένα τεράστιο βάρος για μας. Την θωράκιση του συστήματος υγείας θέτει ως στόχο ο Υπουργός. Για πρώτη φορά στη χώρα μετά από πολλά χρόνια υπάρχουν κρεβάτια που τους περιμένουν, αντί για το λυπηρό
επαναλαμβανόμενο συμβάν, το οποίο τόνισε ο κ. Πρωθυπουργός των τελευταίων χρόνων, να συνιστά ένα ρουσφέτη για το πολιτικό σύστημα, ποιος μπορεί να βρει ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας και ποιος όχι. Παρόντες στην τελετή και τον αγιασμό ήταν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας, η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Διαμάντο Μανολάκου και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος. Συνήθως τα δημόσια έργα στην Ελλάδα γίνονται από δικηγόρους και εφέτες. Αυτό έγινε από μηχανικούς και εργάτες και τέλειωσε σε 2 μήνες. Και είναι μια ανάσα για το σύστημα υγείας, μια ανάσα για τη χώρα και ένα παράδειγμα διοικητικής αριστείας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το κίνημα αλλαγής εισηγήθηκε στον πρόεδρο να μην είναι απλώς μια οικονομική δωρεά από την πλευρά των βουλευτών, αλλά να αξιοποιηθεί για την κατασκευή νέων κλινών εντατικής θεραπείας, και το ότι σήμερα αυτό παίρνει σάρκα και οστά μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. Να στελεχώσει αυτές τις κλίνες με νέο προσωπικό αλλά και έμπειρο προσωπικό, ώστε να είναι μια ανακούφιση. Η δημόσια δωρεάν υγεία είναι ανάγκη. Είναι μια πράγματι σημαντική πρωτοβουλία εκ μέρους της Βουλής, στηρίχθηκε φυσικά από όλα τα κόμματα. Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν αυτή την εβδομάδα οι 12 πρώτες μονάδες ΜΕΘ, ενώ άλλες 12 θα λειτουργήσουν σε 2 εβδομάδες και ως το τέλος του έτους θα λειτουργήσουν και οι 50. Το έργο που ολοκληρώθηκε και εξοπλίστηκε σε 2 μήνες αποτελεί δωρεά της Βουλής των Ελλήνων, ενώ πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές. Με τους νεκρούς στην Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τις 250.000 και τα κρούσματα τα 7,3 εκατομμύρια, οι χώρες προσπαθούν να θωρακιστούν χωρίς να κλείσουν παράλληλα τις οικονομίες τους. Η λύση που προτείνουν, μάσκες, τέλος η εστίαση και απαγόρευση της κυκλοφορίας. Στην Τσεχία και τη Σλοβακία οι πολίτες αντιδρούν και διαμαρτύρονται, πραγματοποιώντας και βίαιες διαδηλώσεις πολλές φορές ενάντια στα αυστηρά μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις τους προκειμένου να αναχαιτήσουν την εξάπλωση της νόσου. Νέους ακόμα πιο σκληρούς περιορισμούς ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, επιχειρώντας να περιορίσει την ορμή που έχει η πανδημία του κορονοϊού στη γειτονική χώρα. Συγκεκριμένα σε τηλεοπτικό του μήνυμα δήλωσε ότι τα εστιατόρια θα πρέπει να κλείνουν τα μεσάνυχτα και σε κάθε τραπέζι δεν θα κάθονται πάνω από 6 πελάτες, ενώ οι Ιταλοί θα μπορούν να είναι όρθιοι μέχρι τις 6 το απόγευμα και καθιστεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Οι σύνταξοι potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21. Di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l'accesso solo a chi deve raggiungere esercizi commerciali o abitazioni private. Σύμφωνα με το νέο κυβερνητικό διάταγμα, η τηλεργασία θα αυξηθεί μέχρι και το 75% του συνόλου των υπαλλήλων κάθε επιχείρησης. Τα νούμερα στη Γαλλία προκαλούν ζάλη, με τον κορονοϊό να εμφανίζει ραγδαία ανωδική τάση και τους αρμόδιους να θέτουν και εκεί αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας. Και στην Ιρλανδία επιβάλλονται αυστηρά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, ενώ έως τις 9 το βράδυ θα μπορούν και οι Γερμανοί να βγουν έξω λόγω της πανδημίας. Ich muss auf jeden Fall was einfallen lassen, hier die Gastronomen zu unterstützen, weil ich meine, hier mit so einem Laden hat man einen riesen Kostenapparat und den allein schon aufzumachen, muss man am Tag schon sehr viel Geld aufbringen. Also für uns wird's jetzt eine ganz schwierige Zeit. Η κατάσταση στην Ισπανία εκτροχιάζεται, με τις αρχές της αυτόνομης περιοχής της Κανταβρίας να καλούν τους περίπου 530.000 κατοίκους της να αυτοαπομονωθούν λόγω της αύξησης των μολύσεων COVID-19. Μέτρα για την μη διασπορά του κορονοϊού λαμβάνει κυρίως για τις επιχειρήσεις και η κυβέρνηση της Πορτογαλίας. Βιαία επεισόδια όμως εκτελήχθηκαν σε Τσεχία και Σλοβακία από διαμαρτυρόμενους πολίτες για τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική ασκείται στο βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας και στον Μαρκ Ρούτε για το ταξίδι αναψυχής του ζεύγου στην Ελλάδα. Zeker ook als je natuurlijk later die week ziet dat de aantallen oplopen, het aantal besmettingen, dat we moeilijke maatregelen moeten nemen, was het gewoon echt veel beter geweest als we dat nog eens een keer hadden, opnieuw hadden gewogen. Hoe kan het dat u deze fout heeft gemaakt? Want ja, u roept al weken op om mensen zich aan de regels te houden. Waarom denkt u dan niet aan de koning? Dat is dus ook fout. Daar heeft u helemaal gelijk in. Absoluut. Maar dat is eigenlijk helemaal niet des us? Nou ja, blijkbaar wel. Dus dat is fout gegaan, ja. Dat is vreselijk vervelend. Ernstig, ook omdat het laatste wat je wilt is dat er onduidelijkheid in Nederland is over belang om de regels na te leven.
Σε κόμμα βρίσκεται ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ομάδας Διαπραγμάτευσης, Σαέμ Μπερακάτ, λόγω κορονοϊού. Το απόγευμα της ερχόμενης Πέμπτης θα καταβληθούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας. Διευκρίνησε τι θα ισχύσει και για τους κληρονόμους και τα αναδρομικά που μπορεί να λάβουν, σημειώνοντας ότι αυτά θα καταβληθούν στο τέλος του 2020. Επιτάπητος έθεσε όλα τα καυτά ζητήματα που αφορούν σε συνταξιούχους, χείρες, παιδιά και κληρονόμους σχετικά με τα τελικά ποσά των αναδρομικών αλλά και την διαδικασία καταβολής τους, ο Γιάννης Βρούτσης. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε βάλει είναι μέχρι τέλος του χρόνου αυτός ο πληθυσμός των 172.222 δικαιούχων να πάρει τα χρήματα που του αναλογούν. Όπως επισήμανε ο Υπουργός Εργασίας, θα καταβληθούν από το απόγευμα της 5ης 22 Οκτωβρίου έως τις 29 του ίδιου μήνα. Διευκρίνησε δε ότι θα δοθούν μαζί με τις συντάξεις. Όσον αφορά τώρα στους 172.222 κληρονόμους δικαιούχους αναδρομικών, δηλαδή χείρες και παιδιά, ο κ. Βρούτσης είπε ότι το ποσό των περίπου 145 εκατομμυρίων ευρώ είναι έτοιμο για καταβολή. Απλώς θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθείται στις κληρονομιές. Έπρεπε να μην τα ακολουθήσουν, αλλά δεν πιστεύω ότι δεν πάρω τίποτα πίσω. Βγάζουν τα άλλα μισά από εδώ, μισά από εκεί, δεν μένει τίποτα. Στα ορφανά και από πατέρα και από μητέρα αυξάνεται η σύνταξη σύμφωνα με νέα διάταξη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός. Και προσέθεσε ότι οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πάρουν όλο το ποσό και όχι μόνο το 70% όπως γίνεται στις συντάξεις χειρίας. Ο κ. Βρούτσης μάλιστα επεσήμανε ότι για τους κληρονόμους θα ανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για μηδενική γραφειοκρατία, ενώ με πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών θα γίνει και η διασταύρωση των δικαιούχων. Η καταβολή των αναδρομικών θα γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Και να καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, είναι οικονομολόγος και πρόεδρος της εταιρείας ASD ΑΕ. Είναι εδώ μαζί μας για να μας δώσει όλα όσα θα πρέπει να ξέρουμε, να μας πει όσον αφορά τα αναδρομικά που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Καλώς ήρθατε, κύριε Σταυρούλια. Καλώς σας βρήκα, κύριε Σαρή. Τι είναι λοιπόν αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε για τα αναδρομικά, όλοι όσοι τα περιμένουν πώς και πώς? Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήρθε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 1439, η οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις δύο νομοθετικές παρεμβάσεις του 2012, το νόμο 4051 και 4093, με τις οποίες ψαλιδίστηκαν οι συντάξεις σε όσο έπαιρναν άνω των 1.000 ευρώ μεικτές συνταξιοδοτικές αποδοχές μηνιαίες. Έρχεται λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, διορθώνει όλη αυτή την παραφωνία και επιστρέφει τα χρήματα που αφορούν ένα διάστημα 11 μηνών για το 2015 και το 2016. Από τα μέσα του 2015 μέχρι τα μέσα του 2016, πολύ σωστά. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε τρία κύματα, 23, 26, 27 και 29 του μήνα. Και από αρχές του επόμενου μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορέσουν οι κληρονόμοι, οι δικαιούχοι κληρονομιάς να μπορέσουν να διεκδικήσουν και αυτοί τα χρήματα πιθανόντως για να τα πάρουν σαν νόμιμοι κληρονόμοι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κάνει αποποίηση κληρονομιάς. Όποιος έχει κάνει αποποίηση κληρονομιάς δεν θα μπορέσει να πάρει αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δηλωθούν με δύο τροποποιητικές δηλώσεις. Είναι σημαντικό δηλώσεις. Για να μην έρθουν παρατράγουδα μετά όπως αυτά που έχουμε ζήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, πολύ με ανθρώπους σωστά να λαμβάνουν ραβασάκια ότι δεν δήλωσαν αναδρομικά που έλαβαν. Είναι πολλές φορές που παίρνουμε αναδρομικά χρήματα. Δεν πάμε να τα δηλώσουμε θεωρώντας πως δεν θα μας τσιμπήσουν. Πρόσφατα υπήρξαν τις περιπτώσεις όπου. Ήρθαν παραμονές υπήρχαν... Χριστουγέννων ήρθαν έτσι, τότε τα ραβασάκια για να προλάβουν την αλλαγή του χρόνου. Έτσι, μην παραγραφούν. Για να μην παραγραφούν, πολύ σωστά. Πλέον θα πρέπει να δηλωθούν με δύο τροποποιητικές δηλώσεις που θα γίνουν εντός της χρήσης του 2021 για το 2015 και το 2016 και θα φορολογηθούν κανονικά τα χρήματα αυτά. Θεωρώ ότι οι δηλώσεις αυτές οι τροποποιητικές δεν θα πρέπει να έχουν πρόστιμο προφανώς εκ προθέσμου σε καμία περίπτωση και οι φόροι αυτοί θα πρέπει να καταβληθούν χωρίς προσαυξήσεις. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε και κάποια άλλα θεματάκια τα οποία αφορούν αρκετούς από τους τηλεθεατές μας. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ένα σημαντικό ποσό σήμερα ξεκίνησε να καταβάλλεται σε δικαιούχους. Μιλάμε για την επιστρεπτέα 3. Η επιστρεπτέα 3, πολύ σωστά, έχει αρχίσει να καταβάλλεται ήδη. Θα καταβληθεί μέσα αυτή τη βδομάδα, θεωρώ, στους περισσότερους. Είναι η τρίτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών στην προσπάθειά του να βοηθήσει όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού. Είχαμε την επιστρεπτέα 1, 2 και 3. Και μας έρχεται και η τέταρτη. Και θα έρθει και η τέταρτη, την περιμένουμε τον Δεκέμβρη. Εδώ μάλιστα είχαμε και μία ανακοίνωση πως η τέταρτη επιστρεπτέα προκαταβολή θα δοθεί μειωμένη κατά 30%, θα επιστραφεί μειωμένη. Θα επιστραφεί μειωμένη κατά 30% σε περιοχές όπου βρίσκονται στο επίπεδο 3 και μειωμένη κατά 50% σε περιοχές όπου βρίσκονται στο επίπεδο 4, δηλαδή σε γενικό lockdown. Μάλιστα. Θα πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι και η επιστρεπτέα 1, 2 και 3 υπό προϋποθέσεις θα επιστραφεί μειωμένη. Θα επιστραφεί μειωμένη κατά 40% σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 20 άτομα προσωπικό, με την προϋπόθεση ότι θα κρατήσουν
τον ίδιο αριθμό ατόμων στο εργατικό του δυναμικό. Θα προβούν σε απολύσεις δηλαδή. Σωστά. Και θα επιστραφεί κατά 30% μειωμένη από όσους έχουν μείωση τζίρου πάνω από 30% εντός του 2021. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με την μείωση του ενοικίου? Είχαμε κάποιες διευκρινιστικές Κοιτάξτε να δείτε. Από το αρμόδιο Υπουργείο. Κύριε Σαρή, για τον μήνα Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη έχει αφήσει το Υπουργείο Οικονομικών το θέμα των ενοικίων να το αυτορυθμίσει η αγορά. Έχει δώσει δηλαδή τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πλήγονται, έχει αναρτηθεί η λίστα με τους ΚΑΤ των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να πλήγονται, οι οποίοι έχουν πλέον το δικαίωμα να διαπραγματευτούν με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου την μείωση του μισθώματος. Η μείωση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 30%. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε αρχίσει να έχουμε αρκετά δύσκολες συμφωνίες. Κανένας από τους ιδιοκτήτες δεν δέχεται να μείωσει το ενοικιό του και πολλοί από τους μισθωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν. Ένα μικρό μπόνους που δίνει το Υπουργείο είναι 12% επί του μισθώματος. Δηλαδή, εάν το μίσθωμα είναι 1.000 ευρώ και συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης να κάνει κούρεμα 30% στο ενοίκιο, δηλαδή 300 ευρώ να μειώσει, να πάρει τα 700 για το μήνα αυτό, τότε το κράτος θα του δώσει άλλα 120, άλλα 120 ευρώ. Το 12% των 1.000. Ναι. Θα έχει δηλαδή ένα 18% μείωση στο ενοίκιο του. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν το δέχονται. Η αγορά χρειάζεται το χρόνο της να αυτορυθμιστεί και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση λίγο πιο έντονη για να μπορέσει να ρυθμιστεί αυτό το φαινόμενο. Και να λυθούν αυτού του είδους τα προβλήματα. Μάλιστα. Πολύ κύριε Σταυρούλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Προχωρούμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Ελεύθεροι αφέθηκαν από τον αρμόδιο ανακριτή οι 8 μαθητές που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν στο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο της περασμένης Πέμπτης. Ανάμεσά τους και ένας 14χρονος, ο οποίος κρατούνταν επί 4 ημέρες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και εκπρόσωποι κομμάτων βρέθηκαν έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Στο σπίτι του και το σχολείο του, το 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, επέστρεψε ο 14χρονος Βαγγέλης μετά από 4 ημέρες κράτηση στη Γαδά και ενώ είχε επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους μόνο μέσω δικηγόρου. Πήγε στην πορεία απλά και μόνο να υποστηρίξει τα δικαιώματά μας στους μαθητές και απλά έτυχε να βρεθεί στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή. Είναι ένα παιδί μυαλωμένο, με πολύ ήπιους τόνους. Και δεν νομίζω πως θα μπορούσε να κάνει κάτι κακό. Μπροστά στον ανακριτή, εκτός από τον 14χρονο, βρέθηκαν ακόμα 7 μαθητές. Σε βάρος του Βαγγέλη, ο οποίος ανέφερε ότι κοιμόταν στο πάτωμα όσο κρατεί το, υπήρχαν βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με τον Σύλλογο Γονέων και τον Δήμο Χαλανδρίου να καταγγέλουν πως δεν έκανε το οτιδήποτε, ούτε βρέθηκε πάνω του κάτι, απλά συνελήφθη στο σωρό. Συμπαραστεκόμαστε στους μαθητές, απαιτούμε αυτή τη στιγμή την απελευθέρωση των 5 μαθητών και δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η τρομοκρατία δεν θα φοβήσει κανένα γονιό, κανένα εκπαιδευτικό, κανένα μαθητή. Είμαστε περήφανοι που στην πόλη μας υπάρχουν παιδιά τα οποία αγωνίζονται, μαθαίνουν να είναι ελεύθεροι άνθρωποι, να μην σκύβουν το κεφάλι και εμείς σαν Δήμος θα τα στηρίξουμε γιατί έχουμε διαλέξει από πολύ νωρίς να είμαστε με τους Αγιάννηδες και όχι με τους Ιαβέριδες. Έξω από τα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων, όπου απολογούνταν και οι άλλοι 7 συλληφθέντες, τον περίμενε η μητέρα του, οι φίλοι του και οι συμμαθητές του, αλλά και απλός κόσμος από το Χαλάνδρι και όχι μόνο, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα και φωνάζοντας συνθήματα όταν τον είδα να βγαίνει από το κτίριο. Καταγγείλουμε για μια ακόμα φορά το όργιο τρομοκρατίας που εδώ και μέρες έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση, πνίγει στα χημικά κάθε κινητοποίηση. Συλλαμβάνει στο σωρό μαθητές που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που κατηγορούνται. Συζητούσαμε με τους μαθητές μας, ήταν σε κινητοποίηση το προηγούμενο διάστημα, ήμασταν κοντά τους και το μόνο που εισπράξαμε σαν απάντηση από την πολιτεία ήταν η ποινικοποίηση των παιδιών. Είμαστε εδώ γιατί πρέπει, αναγνωρίζουμε ως γονείς το δικαίωμα στους μαθητές και στα παιδιά μας να διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους. Εκεί βρέθηκαν και εκπρόσωποι των κομμάτων. Τα παιδιά αγωνίζονται για θέματα που αφορούν όλο τον ελληνικό λαό, για υγειονομικές συνθήκες στα σχολεία, για καλύτερη εκπαίδευση. Το να τα συλλαμβάνουμε, να τα κρατούμε 3 μέρες στα κατητήρια, μακριά από τους γονείς τους, σε απομόνωση, αυτό δεν είναι δείγμα ότι η δημοκρατία μας λειτουργεί σωστά. Έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο σήμερα, ενοχοποίησε όλα αυτά τα στοιχεία, το δικαίωμα των νέων να διεκδικούν και βέβαια και τον αυταρχισμό της. Ο μαθητής που είναι και γραμματέας του 15 μελούς του σχολείου του συμμετείχε στο μαθητικό συλλαλητήριο και μετά φαίνεται πως πήγε με τους φίλους του για φαγητό. Εξερχόμενος από το κατάστημα εστίασης συνελήφθη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 7 ακόμη μαθητές που είχαν επίσης συλληφθεί κατά το μαθητικό συλλαλητήριο της περασμένης Πέμπτης.
Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ από την Νεβάδα και ο Τζο Μπάιντεν από την Βόρεια Καρολίνα αποδίονται σε αγώνα δρόμου λίγο πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρησή τους στις 3 Νοεμβρίου. Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος και ο Δημοκρατικός υποψήφιος βγάζουν από τη φαρέτρα τους και τα τελευταία επικοινωνιακά όπλα και κόλπα προκειμένου να πείσουν τους πολίτες να τους ψηφίσουν. 2 εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές εκλογές και ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει με αμύωτο ρυθμό την προεκλογική του εκστρατεία. Everything I said that would happen happened, all the plans, all the good economy and everything until the China virus came in, the plague from China. But now we're and how do I look, okay? Do I look okay? Ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον οποίο δεν απομένει πολύς χρόνος για να αλλάξει τη δυναμική της κούρσας, στην οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χάνει, επισκέπτεται την Αριζόνα μετά την προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποίησε στη Νεβάδα, στη διάρκεια της οποίας κάλεσε με τον δικό του τρόπο τους υποστηρικτές του να τον ψηφίσουν, καθώς από το 2004 η συγκεκριμένη πολιτεία δεν έχει ψηφίσει Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο. This election is a choice between a Trump super recovery, which we're in right now, or a Biden depression. Πριν την ομιλία του στην Νεβάδα, επισκέφθηκε και μια εκκλησία, την οποία και ενίσχυσε οικονομικά. The Lord said to me, I am going to give your president a second win. Στη Βόρεια Καρολίνα μίλησε ο Τζο Μπάιντεν, όπου γνωρίζει ότι η μάχη θα είναι δύσκολη. My grandfather would say, this guy's gone around the bend if he thinks we turn the corner. Αν και εξαπολύει σφοδρά πειρά στον Τραμπ, ο δημοκρατικός υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο εμφανίστηκε ενωτικός. We need leadership that de-escalates tensions, opens lines of communication and brings us together to heal and to hope. As president, that's precisely what I'll do. Ο Μπάιντεν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επισκέφθηκε τον τάφο του νεκρού του γιου Μπο. Πάντως, η πρώιμη ψηφοφορία για τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ξεκίνησε στην κρίσιμη πολιτεία Φλόριντα, την ώρα που αριθμός ρεκόρ 28 εκατομμυρίων Αμερικανών έχουν ήδη ψηφίσει 2 εβδομάδες πριν από την επίσημη ημερομηνία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ.